διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Καλησπέρα σας. Στην σημερινή εκπομπή στον «Η Ροή» είμαστε ο πρέσβης επιτιμή και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΕΠΑΜ, ο Λεωνίδας ο Χρυσανθόπουλος, και ο Τάσος ο Κόνστας, δικηγόρος και μέλος του ΕΠΑΜ. Και θα μιλήσουμε για τα θέματα της επικαιρότητας, στο βαθμό που μπορούμε. Ναι, και βασικά το κυριότερο θέμα σήμερα είναι το δημοψήφισμα που γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το ερώτημα αν θα παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Είναι ένα σημαντικό δημοψήφισμα, μπορώ να πω το σημαντικότερο που έχει γίνει στην Αγγλία, το οποίο θα επηρεάσει πάρα πολύ και τις εξελίξεις στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι το καθεστώς λέει ότι δεν θα επηρεάσει καθόλου την Ελλάδα. Βεβαίως θα επηρεάσει την Ελλάδα, διότι θα δείξει ότι ένα κράτος φεύγοντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταστρέφεται. Και βεβαίως θα πούνε τότε, μα άλλο το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλο η Ελλάδα που είμαστε έτσι και αλλιώς και αυτά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για το αποτέλεσμα είμαι κάπως αισιόδοξος ότι θα επικρατήσει η τάση, θα επικρατήσει η έξοδος. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ είχα την ευκαιρία και είχα επαφές την περασμένη εβδομάδα με ανθρώπους Άγγλους που εργάζονται για την έξοδο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα μου ζήτησα, μάλιστα τους πρότεινα να τους στείλω 10 σημεία πολύ πρόχειρα για το τι υφίσταται η Ελλάδα όντας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και βεβαίως τους τα στείλα. Και το ανάρτησαν αυτή στην ιστοσελίδα τους και είχε τρομερή επιτυχία, διότι μέσα σε λίγη ώρα το είχαν δει περίπου 2.000 άτομα, υπήρχαν σχόλια γύρω στα 300-400 και όλοι τους αγνοούσαν το τι συνέβαινε στην Ελλάδα. Και το ότι αυτό το πράγμα συνέβαινε στην Ελλάδα, δεν υπήρχε καμιά δικαιολογία για να εξετάσουν αν θα μείνουν ή θα φύγουν. Τώρα συνεχίζω με το ίδιο θέμα και προτείνω, το έχω πει και αλλού, ότι αν βγει η έξοδος, δηλαδή θα το ξέρουμε αυτό ουσιαστικά αύριο το βράδυ, ή οπότε το Σάββατο θα μπορέσουμε να κάνουμε μια ωραία πορεία προς την πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου εδώ στην Αθήνα και να τους συγχαρούμε. Και όχι να διαμαρτυρηθούμε, να τους συγχαρούμε. Βεβαίως, αν θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε, έχουμε τη γερμανική πρεσβεία δίπλα και εκεί μπορούμε να κάνουμε αυτό που αισθανόμαστε. Τάσο, εσένα τώρα. Λοιπόν, η μέρα σήμερα μπορεί να είναι ιστορική, να αποδειχθεί ιστορική. Διότι, εάν τελικά επικρατήσει το Brexit, θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία ένωση που ούτως ή άλλως διαλύεται, στα εξών συνετέθη, εφόσον όντως αποφασίσουν οι Άγγλοι σήμερα να αποχωρήσουν, πλέον νομίζω ότι δεν τη σώζει τίποτα. Και μακάρι να γίνει αυτό, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα έχει και καλές συνέπειες και για τη δική μας πατρίδα, αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα, και πώς θα απαλλαγούμε και εμείς από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, που μας έχει κάτω και μας ξεζουμίζει. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία το δημοψήφισμα. Δεν έχουμε εικόνα. Λένε, έχω ακούσει και σε ανταποκρίσεις και γενικά από ό,τι πληροφορίες μπορούμε να έχουμε, ότι μοιάζει με το δημοψήφισμα καλή ώρα το δικό μας το περσινό, με την έννοια ότι υπάρχει ένα βουβό ποσοστό του κόσμου που δεν μιλάει, δεν εκφράζεται στις δημοσκοπήσεις και δεν ξέρουν τελικά πώς θα ψηφίσει. Η επίσημη πολιτική του ηγεσία έχει ταχθεί κατά του Brexit. Αυτό βεβαίως δεν λέει τίποτα, διότι και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προκηρύξει το δημοψήφισμα και επί της ουσίας ουδέποτε υποστήριξε το όχι, έτσι, αφήστε που το μετέτρεψε σε ναι, προδίδοντας.
Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία το τι θα γίνει. Οι εφημερίδες τους, από ό,τι είδα, είναι μοιρασμένες ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται κάθε μία. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που διέρευσε, ότι είπε η Βασίλισσά τους, πείτε μου τρεις λόγους για να μείνει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το γεγονός ότι το παλάτι δεν διέψευσε τη διαρροή, απλά έδωσε μια διευκρίνηση ότι της αρέσει να συζητάει, έχει μεγάλη σημασία. Μην ξεχνάμε ότι και οι Άγγλοι είναι ένας περίεργος λαός, είναι περήφανος λαός, έχουν και την αντίληψη την παλιά της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, οπότε όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Δηλαδή, παρότι το σύστημα προσπάθησε ντε και καλά να τους σωθήσει στο ψηφίστε υπέρ του Remain, του να μείνουν δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ομπάμα έκανε δηλώσεις, ό,τι είχε γίνει και με το δικό μας δημοψήφισμα. Δηλαδή, είδαμε το ίδιο έργο να ξαναπαίζεται επί της ουσίας. Μέχρι και τη βουλευτής η Κόξ, η άτυχη, δολοφονήθηκε, όπως είχε γίνει και στη Σουηδία την αντίστοιχη περίοδο, έτσι. Παρότι λοιπόν έχουν επιστρατεύσει όλα αυτά, δεν αποκλείεται να έχουμε εκπλήξεις. Ίσως, δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε εκπλήξεις, κυρίως διότι οι άνθρωποι με τους οποίους έχω έρθει σε επαφή μου είπανε και το άλλο. Μου είπανε ότι πάρα πολλοί από τους ψηφοφόρους που προέρχονται από τις αποικίες θα ψηφίσουν να φύγουν, διότι έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βεβαίως, να δούμε, και το μόνο μειονέκτημα που βλέπω από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι θα αυξηθούν τα δίδακτρα για τους Έλληνες φοιτητές, το οποίο είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά δεν απασχολεί αυτούς. Μήπως μειωθούν, γιατί το σενάριο υποτίθεται, η κρατούσα αντίληψη είναι ότι έτσι και τολμήσει να βγει η Μεγάλη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η στερλίνα θα καταποντιστεί. Άρα μήπως την ισοτιμία με ευρώ, για όσο έχουμε εμείς ευρώ ακόμα, έτσι, βγουν κερδισμένοι τελικά. Σωστά, δεν αποκλείεται, αλλά επειδή το σύστημα είναι ότι πρέπει να έχουν τις ίδιες τιμές που έχουν για τους Άγγλους, να έχουν και για τους άλλους Ευρωπαίους, γι' αυτό πέφτει κατά 50% η τιμή στα αγγλικά πανεπιστήμια. Αλλά είναι, όπως είπες και εσύ, είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, και μάλιστα έχει απίθανη πλάκα, διότι ο Γιούνκερ, παραδείγματος χάρη, έχει τρελαθεί. Δηλαδή δεν θα ξανακάνω διαπραγμάτευση με τους Άγγλους, το οποίο είναι λάθος μεγάλο. Διότι, όπως ξέρεις και εσύ, το άρθρο 50 της Αβόνος, μου φαίνεται ότι είναι το άρθρο 50, ορίζει τη διαπραγματευτική διαδικασία για να φύγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστό. Το οποίο μπορεί να κρατήσει και 3 και 4 χρόνια. Δεν είναι, διότι είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, κυρίως σε αυτή τη διαδικασία ξεχωρίζει ουσιαστικά, βλέπεις πόσα χρήματα έχεις βάλει στο φετινό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πόσα θα πάρεις πίσω ανάλογα πότε θα φύγεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Και κάποια συμφωνία στο τέλος θα γίνει μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, εταιρικής σχέσης, κάτι θα γίνει. Αλλά δεν μπορεί ο Γιούνκερ να λέει ότι εμείς, και όλος αυτός ο πανικός, ο δίθεν πανικός που δημιουργούν οι Ευρωπαίοι για ένα θέμα το οποίο προβλέπεται από τις συνθήκες της Αβόνας, το έχουν προβλέψει, δεν είναι κάτι έκτακτο όπως είναι η δική μας η περίπτωση της εξόδου από την Ευρωζώνη, για το οποίο δεν προβλέπεται στις συνθήκες. Αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπεται και υπάρχει και η διαδικασία μέσα πώς θα γίνει. Λοιπόν, και όλο αυτό το πράγμα δείχνει το πανικό τους, το πανικό τους, το τι θα πάθουν εάν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι, ελπίζουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα, διότι όλοι εμείς εδώ υποστηρίζουμε την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, για τους λόγους που όλοι μας ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και ελπίζω το Σάββατο να είμαστε σε θέση να πάμε να συγχαρούμε τους Άγγλους στην Αγγλική Πρεσβεία. Εγώ δυστυχώς θα είμαι στο Βερολίνο, αλλά θα το προτείνω και εκεί στο συνέδριο που θα είμαι, να πάμε όλοι να συγχαρούμε τον Άγγλο τον πρέσβη. Το θέμα είναι το εξής. Έφτασαν μέχρι σε σημείο να πούνε ότι
Ας μην ονειρεύονται οι Άγγλοι ότι θα, εφόσον φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουν μία σχέση προνομιακή με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έχουν οι υπόλοιπες χώρες του ΕΟ. Δηλαδή η Ελβετία, όσες ευρωπαϊκές χώρες, Νορβηγία και πάει λέγοντας. Είναι στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες χώρες, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Αυτά είναι κουταμάρες. Το άρθρο το συγκεκριμένο της συνθήκης προβλέπει ότι γίνονται διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται εν λευκό. Όπως αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε, όταν φεύγεις, έχεις κατά κανόνα και το πάνω χέρι, μπορείς να επιβάλλεις τους όρους σου, όσο μικρός ή μεγάλος και αν είσαι. Το δε ίδιο άρθρο προβλέπει απότατο όριο των διαπραγματεύσεων κατά κάποιο τρόπο τη διετία, με την έννοια ότι από αυτή στιγμή υποβάλλεις την αίτηση για απένταξη, ακόμα και αν δεν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις εντός 2 ετών, θεωρείται ότι έχεις φύγει. Επομένως, δεν νομίζω ότι μπορούν να τους πιέσουν. Δεν νομίζω. Θα δούμε. Βέβαια, σήμερα το πρωί είδα μία είδηση ότι ο Κάμερον, αλλά δεν το έχω επιβεβαιώσει, είπε ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά Τσίπρας. Ακριβώς. Αλλά δεν το έχω, αλλά δεν το έχω επιβεβαιώσει αυτό. Το λέω με κάθε επιφύλαξη. Το είδα στα διάφορα blogs και τα λοιπά, αλλά δεν το είδα στα αγγλικά ειδησιογραφικά δελτία καθόλου. Δεν το είδα. Ναι, αυτό είναι το κύριο θέμα της ημέρας. Όπως είπαμε, αύριο το βράδυ θα ξέρουμε τα αποτελέσματα τα οριστικά, διότι δεν θα υπάρξουν exit polls για να ξέρουν από πριν πώς θα είναι, και δεν έχει παρά να περιμένουμε. Θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί το χρηματιστήριο του Λονδίνου. Είναι δείκτης, αυτοί ξέρουν. Αυτοί σίγουρα θα έχουν κάνει δικά τους exit poll, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντως, εμένα αυτό το πράγμα με παιδεύει. Είμαι πεπισμένος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον επιθυμούν τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και χρόνια είναι στρατηγικός του στόχος αυτός. Διότι είναι πολύ πιο εύκολο να ελέγξεις μικρά κράτη, διάφορα, παρά να ελέγξεις μία ένωση που θεωρητικά αντιπροσωπεύει και τα μεγαλύτερη οικονομία, τη μεγαλύτερη αγορά σε όλο τον κόσμο, έτσι. Εάν λοιπόν έχουν αποφασίσει όντως να το κάνουν τώρα, να το ξεκινήσουν τώρα, επειδή θεωρώ σε αρκετά μεγάλο βαθμό την αγγλική κοινωνία πιο εύκολα χειραγωγήσιμη και λόγω επιπέδου, έτσι, λόγω έλλειψης επιπέδου μάλλον, γιατί φανταστείτε ότι αυτά που ζούμε εμείς τώρα με τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, εκεί έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και έχουν επιφέρει τα αποτελέσματά τους και πολύ νωρίτερα. Εάν λοιπόν το θέλουν αυτό οι Αμερικανοί, δεν αποκλείεται να έχουμε Brexit. Εάν δεν το θέλουν, θα δείξει. Εάν δεν το θέλουν ακόμα. Είναι πολύ σύνθετο το σκηνικό που εξετάζει κανείς. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια συμφέροντα και τόσο διαπλεκόμενα γεωστρατηγικοί συσχετισμοί, οικονομικά επιχειρήματα υπέρ και κατά, που πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να κρίνει κανείς τι θα γίνει τελικά. Για παράδειγμα, εάν γίνει Brexit, το ευρώ αυτομάτως θα υποτιμηθεί. Όχι κατά ανάγκη, διότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι στην Ευρωζώνη. Δεν έχει σημασία, έχει πολιτική επίπτωση όμως, θα υποτιμηθεί ως ένα βαθμό. Και μην ξεχνάμε ότι το Brexit θα είναι μόνο η αρχή. Γιατί είχαμε πρόσφατα τις δημοτικές εκλογές στην Ιταλία, όπου η υποψήφια του Μπέπε Γκρίλο, του κινήματος των 5 αστέρων, κέρδισε το Δήμο της Ρώμης. Έχουμε εκλογές στην Ισπανία στις 26, αν θυμάμαι καλά, του μηνός, πολύ σύντομα. Οπότε οι δοκιμασίες για αυτό το μόρφωμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνεχής, είναι η μία μετά την άλλη. Και το φαινόμενο του ντόμινο είναι πολύ εύκολο να επικρατήσει. Είναι πραγματικά πολύ εύκολο, έτσι όπως έχουν οι συνθήκες. Αλλά είναι πολλά τα θέματα, δηλαδή έχει σημασία εάν και πόσο θα χτυπηθεί το ευρώ, εάν και σε ποιο βαθμό θα ανατιμηθεί το δολάριο, και οι Αμερικανοί αν αυτό το επιθυμούν ή όχι, έχουν τρόπο να το ρίξουν τυπώνοντας, και το έχουν κάνει και στο παρελθόν, δεν έχουν πρόβλημα.
Αυτά τα πράγματα συνδέονται με το αν και πώς θα μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουν τον απομονωτισμό της Ρωσίας που έχουν εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια, εάν θα καταφέρουν με αυτόν τον τρόπο να χτυπήσουν δραστικά την Κίνα που έχει προβλήματα αυτή τη στιγμή, αλλά έχει και τα μεγαλύτερα συναλλαγματικά αποθέματα σε ευρώ και σε δολάριο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η υποτίμηση αυτού του συναλλαγματικού αποθέματος σε αξία είναι ένα χτύπημα συντριπτικό ενδεχομένως για την Κίνα. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν παίζουν το ρόλο τους στο τι απόφαση θα πάρουν και αν θα την εφαρμόσουν και πότε θα την εφαρμόσουν. Δεν είναι εύκολο να δώσει κανείς απάντηση. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Σωστά αυτά. Βεβαίως μέσα στα... υπάρχει και μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή. Είναι τα διάφορα κείμενα τα οποία έχουν βγάλει οι υποστηρικτές της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα και σε εμάς σε κάποια στιγμή, το λέω και σαν ΕΠΑΜ και σαν Έλληνες. Ένα χαρακτηριστικό βιβλιαράκι το οποίο είδα αφορούσε την πολιτική αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατέκλεψε τα αλλιεύματα των αφρικανικών κρατών με αποτέλεσμα οι ψαράδες να γίνουν πρόσφυγες. Διότι χάσανε το πώς να ζήσουν, το πώς χάσανε το βιός τους, γίνανε πάμπτωχοι και πήραν το δρόμο για την Ευρώπη. Και εξηγεί πώς αυτός ο φαύλος κύκλος της καταλύστευσης της αλίας οδήγησε στην αύξηση της οικονομικής μετανάστευσης. Και είναι σωστό αυτό, δηλαδή το είδα και μετά έκανα μια επαλήθευση με άλλα κείμενα και κατάλαβα και το επιβεβαίωσαν αυτό. Και σε άλλα θέματα, για τις συμφωνίες που κάνουν τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθεί να κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλα αυτά έχουν αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες κρύβονται καταλήλως από τους ευρωπαϊκούς λαούς. Λοιπόν, αυτά είναι κείμενα τα οποία θα τα κοιτάξω και εγώ να τα συγκεντρώσω, ούτως ώστε να μεταφραστούν και στα ελληνικά και σε κάποια στιγμή θα μας είναι και σε εμάς χρήσιμο εδώ στην Ελλάδα. Είτε ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, το τι θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάντως δεν είναι ίσως και τυχαίο το γεγονός ότι η βραβευμένη μελέτη για την έξοδο από την Ευρωζώνη, που κέρδισε και το δεύτερο βραβείο Wolfson, έτσι είναι το Wolfson Prize, προέρχεται από Αγγλία. Από Άγγλους μελετητές. Ναι. Δηλαδή όλα αυτά τα έχουν δουλέψει στα σενάρια τα δικά τους. Πιστεύω ότι δεν έχουν θέμα. Οι Άγγλοι ξέρουν ότι και να βγουν δεν κινδυνεύουν τελικά και ίσως αυτό να βαρύνει και στην απόφασή τους. Το θέμα που εμάς μας ενδιαφέρει είναι να αρχίσει να διαλύεται επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπας και γλιτώσουμε. Ναι, διότι μετά από τους Άγγλους έχουν σειρά οι Ούγγροι, οι οποίοι έχουν δείξει τάσεις έτσι να ψιλοφύγουν, δεν το έχουν πει πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή θα έρθουν και οι Γάλλοι. Όπου στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι υπάρχει το ποδόσφαιρο, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, αυτή τη στιγμή οι διαδηλώσεις εναντίον του εργατικού νόμου, του εργατικού νομοσχεδίου, συνεχίζονται επί καθημερινής βάσεως και παρά το γεγονός ότι όλα τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης το αποκρύπτουν αυτό. Δηλαδή εγώ μόνο από το Russia Today μπορώ να δω τις εκδηλώσεις, τις διαδηλώσεις και τη βία που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία σε όλες τις πόλεις. Ενώ μας δείχνουν μόνο τα γεγονότα που συμβαίνουν αναφορικά με το ποδόσφαιρο. Δεν μας δείχνουν τα άλλα όμως. Λογικό είναι. Κάπου διάβασα ότι και ο Πούτιν τάχθηκε εμέσως πλην σαφώς υπέρ της εξόδου της Αγγλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, είπε χαρακτηριστικά, είπε ότι εγώ θα σεβαστώ όποια απόφαση βγει από το δημοψήφισμα. Αυτό ναι. Είπε. Είναι επίδειξη δημοκρατικότητας από έναν άνθρωπο που δεν διακρίνεται για τη δημοκρατικότητά του, αλλά καταδεικνύει
πόσο αντιδημοκράτες έχουν γίνει οι υπόλοιποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, οι δίθεν δημοκράτες. Πάντως και η διαδικασία αποδέσμευσης, διαπραγμάτευσης, είναι πολύ σύνθετη. Γιατί είναι αυτό που είπατε στην αρχή, το ότι θα πρέπει να δουν τι ποσά έχουν συνεισφέρει στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Στο φετινό που τρέχει. Στο φετινό που τρέχει. Τι έχουν να παίρνουν, γιατί τρέχουν και εκεί προγράμματα ΕΣΠΑ. Ναι, ναι. Έτσι, παράδειγμα, έχουν ανοιχτές παρτίδες δηλαδή. Θα πρέπει να δουν τι θα γίνει με τους εργαζόμενους, τους Άγγλους, τους Βρετανούς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί βέβαια είναι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν τους απολύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί και θα τους αποζημιώσει. Ναι. Αλλά είναι ένα θέμα, γιατί είναι μεταφραστές, είναι εμπειρογνώμονες, είναι πάρα πολλοί κόσμος. Είναι εξαιρετικά σύνθετο το θέμα, ακόμα και η σύνθεση του δικαστηρίου, ναι, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όλων αυτών των οργάνων που υπάρχει. Διακρατική εκπροσώπηση είναι αλλάζει. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμάμαι όταν είχαμε διαπραγματευτεί την ένταξή μας, εκεί ήταν πως ποια θα ήταν και η δική μας συμμετοχή τότε. Τώρα είναι όπισθεν κάνεις ακριβώς. Οπότε δεν θα ξεμπλέξουν έτσι εύκολα. Τώρα το να μην εφαρμόσει το αποτέλεσμα του Brexit το Κάμερον μου ακούγεται λίγο αστείο για τα δεδομένα της, του αγγλικού κοινοβουλευτισμού, ναι, έτσι, τουλάχιστον αυτή τη ρούν ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό και εγώ ήμουν πολύ επιφυλακτικός με αυτή την είδηση την οποία είδα, που θα ήταν πολύ αντιδημοκρατικό αυτό το πράγμα, αλλά βεβαίως δεν μπορούμε και να το αποκλείσουμε, αφού τα είδαμε εδώ που συνέβη στην Ελλάδα αυτό. Δεν είναι το ίδιο. Εμείς είμαστε υποκατοχή. Αυτοί έχουν ακόμα ένα ποσοστό εθνικής κυριαρχίας. Δεν είναι σαν εμάς. Και μάλιστα ακριβώς αυτό είναι και το ζητούμενο. Ναι. Δηλαδή οι υπέρμαχοι του Brexit λένε ότι φεύγοντας ανακτούμε ένα μέρος κρίσιμο της εθνικής κυριαρχίας που είχαμε απεμπολίσει χωρίς όφελος. Έτσι. Ναι. Βεβαίως μίλησες τώρα για την κυριαρχία. Μια άλλη είδηση, ένα άλλο αποτέλεσμα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών που έγινε προχθές ήταν ότι πάρθηκε η απόφαση για ενίσχυση της Frontex. Θα τη κάνουν ένα είδος στρατιωτικής δύναμης και με περισσότερες δυνάμεις από ό,τι έχει τώρα. Μάλιστα κάποιος Ευρωπαίος έλεγε ότι θα μπορεί και να δράσει χωρίς τη συνένεση του κράτους μέλους μέσα στο οποίο δρά. Αλλά αυτό πάλι το λέω με επιφύλαξη, διότι οι Ευρωπαίοι μπορεί να λένε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι, αλλά αν δεν δεις τα κείμενα δεν μπορείς. Ότι πολλές φορές άλλα λέει το κείμενο και άλλα λένε οι κύριοι αυτοί, οι οποίοι μπορεί και να παρουσιάζουν τις επιθυμίες τους. Λοιπόν, αυτό βεβαίως θα πρέπει να δούμε το κείμενο μόλις βγει και να δούμε αν τυχόν υπάρχουν τέτοιου είδους ενδείξεις ότι θα μπορέσει αυτό να χρησιμοποιηθεί σε ένα κράτος μέλος χωρίς την άδειά του, σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων και τα λοιπά και αυτά. Λοιπόν, εάν είναι κάτι τέτοιο, βεβαίως θα πρέπει και εμείς σαν ΕΠΑΜ να το καταδικάσουμε. Από το ελληνικό καθεστώς δεν περιμένουμε τίποτα άλλο παρά τη τυφλή ή υπακοή. Αλλά αυτό αποτελεί ένα αντικείμενο μελέτης από εμάς και από εσάς τους νομικούς, για να δούμε πού πάει. Φαντάζομαι το κείμενο θα βγει σε 2-3 μέρες. Θα βγει. Θεωρητικά τίποτα από αυτά δεν θα έπρεπε να ισχύει, με την έννοια ότι το κοινοτικό, το ενωσιακό δίκαιο διέπεται, υποτίθεται, από την αρχή της αναλογικότητας. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένωση επεμβαίνει μόνο στους τομείς που είναι από κρατικής εξουσίας των κρατών μελών, που είναι απολύτως απαραίτητο να επέμβει. Αυτό βέβαια, ειδικά τα τελευταία χρόνια και ειδικά στη δική μας την περίπτωση, δεν εφαρμόζεται, όπως έχουμε δει, και ο ESM είναι μια μορφή επέμβασης αντίθετη με το πνεύμα της συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προγράμματα που μας έχουν εντάξει κατά καιρούς
είναι το ίδιο πράγμα, πάλι είναι επέμβαση υπέρ του δέοντος. Το ζήτημα όμως της Frontex είναι ακόμα πιο λεπτό, διότι άπτεται εντός εισαγωγικών του σκληρού πυρήνα των κυριαρχικών δικαιωμάτων κάθε κράτους. Ναι. Και φαντάζομαι ότι αν τελικά δεν περάσει κάτι τέτοιο, δεν θα γίνει λόγω της ευαισθησίας που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται σε πολλά κράτη-μέλη σε σχέση με θέματα εθνικής κυριαρχίας πλέον. Διότι έχουν καταφέρει με την πολιτική εξαθλίωσης που έχουν ακολουθήσει και για εμάς και για όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο να ενισχύσουν τον ευρωσκεπτικισμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τώρα αυτό δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει. Ωστόσο, επειδή δεν διακρίνονται για τη δημοκρατικότητά τους, δεν θα ήταν και έκπληξη να μας σερβίρουν κάτι τέτοιο. Πάντως συμφώνησαν όλοι οι Υπουργοί Εξωτερικών σε αυτό προχθές στη συνάντηση που έγινε στο Λουξεμβούργο. Συμφώνησαν στην ενίσχυση της Frontex. Ναι, στην ενίσχυση της Frontex. Όχι στο να δρά χωρίς την άδεια του κράτους μέλους, του οποίου τα χωρικά. Όχι, όχι. Συμφώνησαν στο να δοθούν μεγαλύτερες αρμοδιότητες στη Frontex. Ενίσχυση όχι αριθμητική, αλλά ουσιαστική ενίσχυση με αυτή την έννοια. Γι' αυτό και θα πρέπει πρώτα να δούμε το χαρτί και την απόφαση και μετά να μπορούμε να κάνουμε μια πιο αναλυτικότερη συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό. Τώρα, αυτά είναι τα μεγάλα τα ευρωπαϊκά. Να γυρίσουμε λίγο στην Ελλάδα. Να πω λίγο για το θέμα των πληστηριασμών. Να πούμε λιγάκι. Σήμερα είναι Πέμπτη. Ναι, σήμερα είναι Πέμπτη. Χθες γίνανε πληστηριασμοί στα ειρηνοδικεία της Ελλάδος. Εγώ προσωπικά ήμουν... Όπου δεν μπορέσαμε να τους σταματήσουμε, έτσι. Ναι, εγώ προσωπικά ήμουν στο Αίγιον, στο ειρηνοδικείο Αιγίου, μόνος μου. Οι δύο συναγωνιστές του Αιγίου ήσαν άρρωστοι. Η ΛΑΕ που είχε υποσχεθεί ότι θα στείλει στρατιές δεν εμφανίστηκε, προφανώς θα ήταν η ζέστη. Πού να πρωτοπάνε οι του δεν πληρώνω, δεν είναι η ΛΑΕ, ο κινηματικός βραχίωνας είναι ή δεν πληρώνω τώρα. Και βεβαίως τη μόνη αντίδραση που μπορούσα να κάνω όντας μόνος είναι να θέσω τα νομικά θέματα. Πού τα έθεσα και βεβαίως θα μπορούσα στο τέλος να τους καταγγείλω ότι όλη η διαδικασία ήταν άκυρη διότι δεν κάνανε την ανακήρυξη που προβλέπεται στην αρχή σύμφωνα με το 968 του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας. Αλλά επειδή ήταν διαφορά μεταξύ ιδιωτών, σκέφτηκα να το αφήσω και να χρησιμοποιήσουμε το βαρύ πυροβολικό για υποθέσεις που θα είναι οι τράπεζες ανακατεμένες. Αλλά γενικά παρατηρώ ότι έχει ατονίσει λίγο η αντίδραση στην επαρχία, κυρίως στην Αθήνα, όχι τόσο πολύ, αλλά στην επαρχία δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος. Δηλαδή το ΕΠΑΜ όπου μπορεί πηγαίνει, αλλά μόνο το ΕΠΑΜ. Εδώ δεν ενδιαφέρονται και ήδη οι άνθρωποι όπου γίνεται η κατάσχεση του σπιτιού τους να εμφανιστούν, διότι νομίζουν ότι κάπου θα βολευτούν. Και εκεί θέλω να πω στα μέλη του ΕΠΑΜ και στους φίλους ότι πρέπει, ανεξάρτητα είναι καλοκαίρι, πρέπει να συνεχίσουμε τη δράση μας εκεί πέρα, διότι να ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι από το Γενάρη θα μπει μπρος οι πληστηριασμοί οι ηλεκτρονικοί και σε αυτή τη φάση δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και το χειρότερο είναι ότι σε εκείνη τη φάση φτάνουμε στην έξωση των ανθρώπων από τα σπίτια τους. Και εκεί θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κέντρο συνεννόησης όπου οι άνθρωποι όπου επίκειται η έξωσή τους να μας ειδοποιούν και να κάνουμε λαϊκή κινητοποίηση για να περικυκλωθεί το σπίτι ή το κατάστημα το οποίο πρόκειται να γίνει έξωση και να γίνει η άμυνα που προβλέπει το 120 παράγραφος 4 του Συντάγματος. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μου σχετικά με τους χθεσινούς πληστηριασμούς. Για το θέμα εγώ έχω να πω το εξής.
Τώρα είναι που πρέπει να ενώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να αποτρέψουμε αυτό το φαινόμενο, γιατί τώρα θα αρχίσει η λέλαπα. Μέχρι στιγμής οι πληστηριασμοί που ήταν να γίνουν ήταν κατά κάποιο τρόπο σποραδικοί. Από εδώ και μπρος, και ειδικά με την εκχώρηση των κόκκινων δανείων στα funds και τη θέσπιση αυτού του πλαισίου που δεν δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα άμυνας νομικής στον πολίτη, γιατί είναι πανάκριβη μια τέτοια άμυνα, είναι πολύ δύσκολο να έχεις λεφτά για να αμυνθείς στα δικαστήρια πλέον, τώρα ακριβώς είναι που πρέπει να ρίξουμε το βάρος σε αυτό το τομέα. Νομίζω ότι στις μικρές κοινωνίες, στις μικρές πόλεις είναι πολύ πιο εύκολο να χτιστεί ένα τέτοιο μέτωπο, διότι είναι εύκολο να εντοπιστούν οι άνθρωποι που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, να έρθουμε σε προσωπική επαφή μαζί τους, να τους πείσουμε ότι αξίζει τον κόπο να το παλέψουν, ότι εμείς θα είμαστε εκεί για αυτούς, αλλά ότι και οι ίδιοι πρέπει να μαζέψουν φίλους, να μαζέψουν γνωστούς, να μαζέψουν όλο τους το σόι, συγγενείς, όποιον έχουν, και να πηγαίνουν στα ειρηνοδικεία και να βλέπουν αυτό που έχουμε πετύχει σε κάποια ειρηνοδικεία, να μην μπορεί καν να μπει μέσα στο ειρηνοδικείο ο συμβολεογράφος. Το ζητούμενο είναι σε κάθε ειρηνοδικείο απ' έξω να είναι 100-200 άνθρωποι. Αυτό, δηλαδή, ναι. Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί τώρα θα αρχίσουν τα πράγματα να γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Σε μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, ο Πειραιάς, όπου τα πράγματα είναι πολύ πιο απρόσωπα, δεν είναι εύκολο να το πετύχεις αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι η κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι ιτημένη. Είναι ψυχολογικά ιτημένη. Από, πιστεύω, το περσινό δημοψήφισμα και μετά ήταν καμπή. Εκεί δηλαδή δόθηκε μία ευκαιρία στον πολίτη να πει ότι δεν θέλω άλλα μνημόνια, δεν αντέχω άλλα αυτή την κατάσταση, ψηφίζω όχι, ψήφισε όχι και μέσα σε ένα βράδυ ο άλλος το έκανε ναι. Αυτό το πράγμα σου κόβει ψυχολογικά τα πόδια. Και βλέποντας ότι δεν υπάρχει και ένα συλλογικός τρόπος σκέψης στον πολίτη, ότι δηλαδή πρέπει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον και όλοι μαζί να αντιδράσουμε, γιατί ο καθένας μόνος του δεν κάνει τίποτα, έχοντας επίγνωση αυτού του πράγματος, όσοι χάνουν τα σπίτια τους, αισθάνονται ιτημένοι και γι' αυτό δεν το παλεύουν καν. Αυτό το πράγμα όμως πρέπει εμείς να το ανατρέψουμε. Και πρέπει να το ανατρέψουμε στην πράξη και να τους δείξουμε ότι, με το δικό μας το παράδειγμα, ότι έλα εδώ, έλα να δεις που σώζουμε σπίτια. Αξίζει τον κόπο. Μόνον έτσι θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Αυτό πρέπει να περάσει στον κόσμο. Πρέπει να περάσει σαν μήνυμα. Γιατί ο κόσμος είναι ιτημένος. Όταν πια ο άλλος φτάνει στο στάδιο του πληστηριασμού, ξέρει ότι έχει δαπανίσει ό,τι μπορούσε σε νομική άμυνα και δεν κατάφερε τίποτα. Ότι έχει πληρώσει ό,τι μπορούσε σε ρυθμίσεις ή το ένα ή το άλλο. Έχει χάσει τα πάντα, έχει ιτηθεί δηλαδή ήδη πολλαπλά σε στάδια διάφορα και έρχεται το τελικό στάδιο που είναι η εκτέλεση κατά κάποιο τρόπο. Είναι το έρχομαι και σε βγάζω έξω από το σπίτι σου. Και εκεί δεν έχει το σθένος να το αντιμετωπίσει. Αυτό το πράγμα πρέπει εμείς να το πολεμήσουμε. Και ο καλύτερος τρόπος να το πολεμήσουμε είναι με το παράδειγμά μας, αλλά επιμένω ότι στις μικρές κοινωνίες που ο ένας γνωρίζει τον άλλον, πρέπει κάποια στιγμή να φτάσουμε σε τέτοιο επίπεδο οργάνωσης, ώστε να σηκώνουμε το τηλέφωνο και να λέμε χαίρετε, χαίρετε. Είμαστε από το ΕΠΑΜ και είδαμε ότι το σπίτι σας βγαίνει στον πληστηριασμό την Τετάρτη. Εμείς θα είμαστε εκεί να το σταματήσουμε. Ελάτε, φέρτε συγγενείς, φέρτε φίλους, φέρτε γνωστούς, φέρτε όποιον μπορείτε για να είμαστε σίγουροι ότι θα τον μπλοκάρουμε. Μόνον έτσι. Μόνον έτσι. Εγώ το έκανα αυτό στο Αίγιον. Θυμάμαι μία-δύο περιπτώσεις για πληστηριασμούς. Ο ένας μου είπε προτιμώ να μην κάνετε τίποτα διότι θα δω μήπως κάνω κάποια συναλλαγή με την τράπεζα κτλ. Που βέβαια δεν έκανε. Ο άλλος με φοβήθηκε. Μου λέει γιατί και τα λοιπά και αυτά. Εμείς έτσι κι αλλιώς θα είμαστε εκεί. Είτε θέλετε είτε όχι, το κάνουμε για λόγους αρχής. Δεν σας ξέρουμε και τα λοιπά και αυτά. Και μαζευτήκαμε τότε. Ήταν η αρχή ακόμα. Μαζευτήκαμε 20-30 άτομα. Ήταν και 20 αστυνομικοί. Και μετά άρχισε η απεργία των συμβολιογράφων και
κόλλησε η ιστορία εκεί, αλλά και οι ίδιοι άνθρωποι τους λες ελάτε, ελάτε, είμαστε εκεί και τα λοιπά και τους βλέπεις επιφλακτικούς. Μα αυτό είναι. Αυτό. Είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας. Έχει ιτηθεί ο κόσμος. Και ακριβώς επειδή δεν τον έχει βοηθήσει και κανένας άλλος στο παρελθόν. Επειδή μόνος του έπρεπε να αντιμετωπίσει όλο αυτό το πράγμα που τον βρήκε. Επειδή δεν υπάρχουν καθόλου υποδομές αλληλοβοήθειας, αλληλεγγύης. Του φαίνεται και περίεργο. Δηλαδή σου λέει τι είναι αυτή τώρα, ΕΠΑΜ, Αριανή είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που βοηθάνε τους άλλους, που δείχνουν έμπρακτα αλληλεγγύη, που αντιστέκονται έμπρακτα σε αυτή τη λέλαπα. Του φαίνεται και περίεργο. Ναι, ναι. Δεν θα βρούμε ανταπόκριση κατά ανάγκη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να συνεχίσουμε να το παλεύουμε όπως το παλεύουμε τόσα χρόνια. Και το άλλο το τραγικό είναι ότι όταν λύθηκε η απεργία των συμβολιογράφων, εγώ έκανα μια έκκληση από το ραδιόφωνο του Αιγείου. Έκκληση, ελάτε κόσμε, αύριο στο Ειρηνοδικείο. 8 άτομα ήρθαν. Και το ΛΑΕ ήρθε και οι ΑΝΕΛ ήρθαν επίσης. Αλλά είμαστε 8 άτομα. Το Αίγιο είναι 50.000 άτομα είμαστε εκεί πέρα. 8 άτομα, δηλαδή. Δεν τους βολεύει η ώρα, είναι μεσημέρι, κάνουν σιέστα. Ίσως η επαρχία να μην έχει υπερχρεωθεί τόσο πολύ όσο τα μεγάλα αστικά κέντρα και να, τουλάχιστον σε μικρές πόλεις που έχω ήδη αντίληψη, το πρόβλημα αυτό δεν είναι ακόμα τόσο έντονο. Δεν το έχουν καταλάβει. Ενώ εδώ στα μεγάλα αστικά κέντρα ήδη έχουν αρχίσει οι εξώσεις, ήδη υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει τα σπίτια τους και ξέρουν τι γίνεται. Είναι πολύ πιο αισθητή η κρίση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο ενδεχομένως, παρά στις άλλες μικρότερες πόλεις. Και γι' αυτό υπάρχει και η αντίδραση πιο ισχυρή, έτσι. Είναι ένας αγώνας. Αυτό πρέπει να το συνεχίσουμε, γιατί αν τα συνδυάσει κανείς αυτά με τα εκαθαριστικά της εφορίας που θα αρχίσουν να έρχονται καλή ώρα, με το που θα σου έρθει το εκαθαριστικό της εφορίας θα έχεις το εκαθαριστικό του ένφια. Θα βάλουν σε εφαρμογή το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Όταν αρχίσουν λοιπόν να πέφτουν οι σφαλιάρες η μία μετά την άλλη, γιατί νομίζουμε ότι θα κάνουμε καλοκαιράκι τώρα, έτσι. Και σηκώσει το κεφάλι κάποια στιγμή ο πολίτης το Σεπτέμβριο και πει τι με βρήκε. Του φέρουν λοιπόν τότε και τις αλλαγές στα εργασιακά, για να το αποτελειώσουν το θέμα τελείως. Εκεί πια οι εξώσεις θα είναι στην ημερήσια διάταξη. Ναι, καλά, όλο αυτός ο λέλαπας που περιέγραψες, άμα πείσεις τον εαυτό σου ότι δεν σε αφορά, συνεχίζεις τη ζωή σου κανονικά. Βεβαίως έχεις ορισμένα πρακτικά προβλήματα, δεν σου δίνουν φορολογική ενημερότητα κτλ. Αλλά ο βασικός τρόπος αντιμετώπισης του είναι τα αγνοείς όλα αυτά. Τα αγνοείς και κάνεις τη ζωή σου αγνώντας το καθεστώς. Εγώ αυτό κάνω. Δεν ξέρω πού θα μου βγει, αλλά το διασκεδάζω. Δεν έχω άγχος, δεν τρώγομαι, δεν αυτό, έχω το φαΐ μου και τα λοιπά και αυτά. Αυτό είναι θετική στάση ζωής, μα έτσι πρέπει να είμαστε. Έτσι πρέπει να είμαστε και ουσιαστικά για μένα το όλο θέμα είναι ένα ζήτημα συνειδητοποίησης. Απλό ζήτημα. Ούτως ή άλλως είμαστε τελειωμένοι. Αφού λοιπόν είμαστε τελειωμένοι και απλά διαφέρει ο χρόνος το πότε θα τον βρει τον καθένα, ισχύει αυτό που είναι ο τίτλος του βιβλίου του Δημήτρη του Καζάκη. Μονόδρομος ή ανατροπή. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Δεν πλέον, δηλαδή, δεν παλεύεις αν θέλετε καν για ιδεολογικούς λόγους. Είναι θέμα καθαρά επιβίωσης. Ξέρεις ότι θα σε πετύχει και θα σε ξεκάνει κάποια στιγμή. Αφού είναι να γίνει αυτό, όχι. Θα κάτσω και θα πολεμήσω. Και ό,τι βγει. Τόσο απλά. Θα κάτσω, θα πολεμήσω μέχρι να τους ρίξω, μέχρι να απαλλαγώ από αυτούς. Και εκεί πάλι έχουμε θέματα, δηλαδή το είχαμε συζητήσει με τον Δημήτρη την άλλη φορά που ήμουν εδώ, πριν από 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες θυμάμαι, όπου είχα προτείνει και του άρεσε τη ιδέα να σχηματιστεί μια σκιώδης προσωρινή κυβέρνηση που θα αναλάμβανε την εξουσία, την de facto εξουσία σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος. Αντί να καταλάβει ο στρατός, να πάει αυτή η ομάδα
ανθρώπων. Βολιδοσκόπησα ορισμένους προσωπικότητες και τα λοιπά και αυτά, και ήσαν αρνητικοί. Για ποιο λόγο? Ήσαν αρνητικοί. Βασικό τους επιχείρημα είναι ότι, ήταν ότι δεν είναι η στιγμή για να πέσει το καθεστώς. Εγώ τους είπα, μα δεν είναι αυτό το οποίο σχηματίζεται, δεν είναι να ανοίξει το καθεστώς. Είναι μια ασφαλιστική δικλίδα η οποία θα έχει σαν στόχο αφενός μεν να μάθει να τονώσει το ηθικό του κόσμου ότι υπάρχει μια σκιώδης κυβέρνηση η οποία μπορεί κάποια στιγμή αν χρειαστεί να αναλάβει την εξουσία, όπως έγινε το 1974 όταν κατέρευσε η Χούντα, θυμάμαι διάφοροι πρώην διπλωμάτες και τα λοιπά, ο Πίτσιος και αυτά, μπήκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών και αναλάβανε τις συνεννοήσεις με τον Κίσιγκερ, που είχε πάει σπίτι του Υπουργός Εξωτερικών, είχε καταλήψει το Υπουργείο. Λοιπόν, τέτοιου είδους, και μάλιστα για να τους βοηθήσω τους ανθρώπους, τους είπα, ωραία, και να μην γίνει αυτό, μπορούμε να κάνουμε ένα κέντρο για τα ελληνικά προβλήματα. Αντίστοιχο σαν αυτό που είχε κάνει ο Γιάνγκος Πασμαζόγλου το 1971, όπου είχαν μαζευτεί όλοι οι αντιστασιακοί εκεί μέσα, ήταν σαν μια μη κυβερνητική επιστημονική οργάνωση. Και θυμάμαι είχαμε καλέσει τον Γκούντερ Γκρας το 1971, είχε μιλήσει εναντίον της Χούντας και μετά βεβαίως το έκλεισε η δικτατορία και τότε συνελήφθηκε και ο Πασμαζόγλου και τα λοιπά και αυτά. Του λέμε, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, υπάρχει ένα κέντρο προβληματισμού. Όχι, δεν είναι η στιγμή κατάλληλη, θα κάνει μεν θόρυβο, αλλά δεν θα έχει αποτέλεσμα. Και τους λέω πάλι, σε εμάς είναι να έχει αποτέλεσμα. Παντού υπάρχει μια επιφυλακτικότητα από διαφόρους ανθρώπους. Δηλαδή, μιλάμε για το λαό, τους λέμε παιδιά κατεβείτε στα ειρηνοδικεία, τίποτα. Μιλάμε στις προσωπικότητες να συμμετηθεί μια κυβέρνηση, μια σκιώδης προσωρινή κυβέρνηση, πάλι τίποτα. Και τελικά να ρωτιέμαι, ας το κάνουμε εμείς σαν ΕΠΑΜ τότε. Δηλαδή θα το κάνουμε εμείς σαν ΕΠΑΜ με ό,τι συνεπάγεται αυτό και βεβαίως μπορούμε να περιλάβουμε και άλλους ανθρώπους. Αλλά αυτούς δεν τους βλέπω, έχω βολιδοσκοπήσει αρκετούς, δεν θέλω να σας πω ονόματα τώρα κτλ. Αλλά τους βλέπω επιφυλακτικούς. Λοιπόν, εάν σχηματίσουμε ένα τέτοιο σχήμα, βοηθάει να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Και άλλο αυτό που προτείνω και άλλο κυβέρνηση του βουνού. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, μην μπλέκουμε το ένα με το άλλο κτλ. Η προσωρινή κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης αυτό το πράγμα. Και σιώδης. Ναι, δεν έχει οριμάσει η έννοια της επανάστασης και της ανατροπής, φαντάζομαι, στο μυαλό τους. Γι' αυτό διστάζουν, γιατί κανονικά... Μετά από 6 χρόνια... Ναι, έλαντε, πόσα χρόνια θα χρειαστούν. Η Χούντα 6 χρόνια είναι αρκετά, θα φτάσουν σε 7 και δεν φτάσαν στα 7. Είναι ένα θέμα, είναι ένα θέμα. Πάντως εμείς πρέπει να προετοιμαζόμαστε ούτως ή άλλως, διότι τέτοια καθεστώτα όντως καταραίουν έτσι εκ των έσω. Το ίδιο έγινε και με τη Χούντα, άλλωστε. Έτσι. Ξαφνικά άρχισε να μην λειτουργεί τίποτα. Άρα εμείς πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Αν θυμάστε, ήδη από τον Απρίλιο του 2015 το είχαμε συζητήσει ότι πρέπει να μοιράσουμε τους τομείς, να αρχίσουμε να δουλεύουμε στις προτάσεις και το τι πρέπει να γίνει. Αυτό το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό ήταν περισσότερο οργανωτικό, ναι. Εσωτερικό δικό μας. Αυτό που λέω εγώ είναι κάτι περισσότερο, αλλά βεβαίως αν υπηρεστούμε στο ΕΠΑΜ, επανερχόμαστε σε αυτό το σύστημα. Όχι, εκεί κοιτάξτε να δείτε τι θα γίνει στην πράξη τώρα. Αν καταφέρουμε κάποια στιγμή να ανατρέψουμε αυτό το καθεστώς, θα χρειαστούμε έμπρακτα τη βοήθεια, τουλάχιστον στο επίπεδο του δημοσίου τομέα, των υπαλλήλων που υπηρετούν εκεί. Είναι κρίσιμη η βοήθεια αυτή. Δηλαδή, αν πάει μια επιτροπή 10 επαναστατών εντός εισαγωγικών και μπει μέσα σε ένα υπουργείο, εφόσον οι υπάλληλοι του υπουργείου έχουν αγκαλιάσει αυτή την ιδέα και έρθουν να βοηθήσουν, η συνέχεια θα είναι ομαλή. Και θα είναι και εύκολη. Και να μην την έχουν αγκαλιάσει. Οι απλοί υπάλληλοι, έτσι. Ναι, όχι, και να μην την έχουν αγκαλιάσει.
πάλι θα συνεργαστούν, διότι κοιτάνε το δικό τους το συμφέρον. Ναι, και έχουν και την οτροπία αυτή ούτως. Εφόσον λένε αυτοί καταραίουν τώρα, άντε τώρα τα ασχοληθώ με αυτούς, καινούργιοι να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Εκεί θα δείτε πράγματα και θάματα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θα δείτε μεταστροφή των δικαστών, μεταστροφή πολλών πραγμάτων, διότι όταν οσμιστούν ότι η εξουσία τελικά άλλαξε χέρια και έχει περάσει στα χέρια του λαού, εκεί πια ο καθένας σου λέει ποια είναι η καινούργια εξουσία αυτή, okay, αφού αυτή είναι, εγώ υπακούω. Ενώ κανονικά θα έπρεπε όχι να υπακούσει, θα έπρεπε να θέλει να τη συνδιαμορφώσει, να συμμετέχει ενεργά, να έχουμε δημοκρατία στην πράξη. Αυτό είναι το νόημα. Κανονικά δηλαδή θα έπρεπε μόνοι τους να βγαίνουν και να λένε αυτό το Υπουργείο είναι μπάχαλο, έλα εδώ εγώ να σου πω τι πρέπει να γίνει για να λύσουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα προβλήματα. Από μόνοι τους. Και το ότι νοσεί η κοινωνία μας αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται και από αυτό το γεγονός. Ότι δεν υπάρχουν προτάσεις αξιόπιστες για το τι και πώς πρέπει να αλλάξει σε κάθε τομέα άσκησης κρατικής εξουσίας από αυτούς που είναι καθήλυν υπεύθυνοι. Γνωρίζω δημοσίους υπαλλήλους αυτή τη στιγμή που τους έρχονται ειδοποιήσεις από την SRSS, νομίζω λέγεται, η Τρόικα, με τον αγγλικό τίτλο που έχουν, είναι μάλλον το κουαρτέτο όπως το λέμε πια. Τους έρχονται λοιπόν οι λίστες με τις αποκρατικοποιήσεις. Είναι στον τομέα ευθύνης τους το να πρέπει να δουλέψουν στις αποκρατικοποιήσεις και ξέρω ανθρώπους συγκεκριμένους, έτσι, έχουν υποστεί ψυχολογικό σοκ γιατί είδανε τη λίστα και τρελάθηκαν. Τώρα καταλαβαίνουν ότι έχουν ξεπουληθεί όλα. Τώρα που πρέπει να τα εφαρμόσουν οι ίδιοι. Και εκεί μπαίνει και το δίλημα το προσωπικό πια. Γιατί άλλο το υπακούω και άλλο από ένα σημείο και μετά το έχω κάνει πλέον τόσα πολλά για να διευκολύνω αυτό το καθεστώς τυραννίας που αρχίζω σιγά σιγά και αισθάνομαι ότι είμαι συνένοχος. Ότι τους βοηθάω ενώ δεν θα έπρεπε. Εάν πετύχουμε αυτό το κλικ στη σκέψη του καθενός και πολύ απλά πάψει να τους βοηθάει, το καθεστώς έχει καταρρεύσει. Είναι, εγώ το είχα γράψει κάποια στιγμή, αν απεργούσαν οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και οι πληροφορικάροι που έχουν εκεί, επί μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, χωρίς έσοδα θα είχαν καταρρεύσει. Μία δημιουργία των ΜΑΤ 2-3 να μην εκτελέσει την εντολή «Δύρτε τον κόσμο», καταραίουν. Ένα δικαστήριο να βγει και να πει όχι, ένα μεγάλο δικαστήριο, ένα ανώτατο δικαστήριο, να βγει και να πει ότι όχι κύριε, το μνημόνιο είναι συνιστά κατάλυση του συντάγματος, τελειώσαμε. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε το καθήκον μας, ο καθένας, εκεί που ανήκει, εκεί που μπορεί. Τόσο απλά. Αν θέλουμε να έχουμε μέλλον. Γιατί αλλιώς δεν είναι. Το μέλλον είναι προδιαγεγραμμένο. Μας τελειώνουν μέρα με την ημέρα. Ναι, όπως είπα. Ναι, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Ναι, τους έχουμε πάρει μονότερμα. Επανερχόμαστε μετά από τις ροκές που ακούσαμε. Η ευχή της σημερινής ημέρας είναι καλό Brexit και ή δυνατόν και καλό Grexit λίγο μετά. Συνεχίζουμε λοιπόν με θέματα επικαιρότητας. Σήμερα δημοσιεύτηκε η έκθεση της Ελστάτ για τη φτώχεια στη χώρα μας το 2015. Όπως αντιλαμβάνεστε, η φτώχεια έχει αυξηθεί κατά πολύ. Υπάρχει μεγάλο μέρος του πληθυσμού που στερείται βασικά αγαθά. Έχει απόλυτη αδυναμία ικανοποίησης έκτακτων οικονομικών αναγκών, αδυναμία κάλυψης εξόδων για διακοπές μιας εβδομάδας το χρόνο, αδυναμία διατροφής που να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη μέρα κοτόπουλο, κρέας ή ψάρι, αδυναμία πληρωμής για ικανοποιητική θέρμανση της κατοικίας, έλλειψη βασικών αγαθών όπως πλυντήριο ρούχων, έγχρωμη τηλεόραση, τηλέφωνο, αυτοκίνητο, αδυναμία αποπληρωμής δανείων, καλά ωραίο και αυτό, καινούριο. Ή αγορών με δόσεις, δυσκολίες στην πληρωμή πάγιων λογαριασμών. Ενδεικτικά σας αναφέρω, διαβάζω από το δημοσίευμα το σχετικό, το 47,5% των φτωχών οικοκυριών δηλώνει ότι στερείται διατροφής
που περιλαμβάνει κάθε δεύτερη μέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ή συστρεπτικής αξίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των μη φτωχών νοικοκυριών εκτιμάται σε 1,8%. Αδυναμία θέρμανσης δηλώνει το 29,2%, ενώ το 50,8% από τα φτωχά νοικοκυριά και το 23,7% από τα μη φτωχά νοικοκυριά. Τέλος πάντων, να μην σας κουράζω με τα νούμερα, γιατί μπορεί κανείς να μπει στην ιστοσελίδα της Ελστάτ και να τα δει. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της επιτυχημένης πολιτικής των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων. Και αυτός είναι ένας από τους πιο σοβαρούς λόγους για να απαλλαγούμε από το βραχνά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης και του χρέους. Χωρίς αυτό δεν πρόκειται να επιβιώσουμε ποτέ. Είναι δε πολύ απλό το όλο θέμα, το έχω ξαναπεί, στις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Όταν μια επιχείρηση είναι υπερχρεωμένη, εφαρμόζεται ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό έχει περάσει στην δική μας νομοθεσία με το περίφημο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, και για να διασωθεί μια επιχείρηση που θεωρείς ότι πρέπει να διασωθεί, γιατί απασχολεί εργαζόμενους, γιατί, εφαρμόζονται τρία μέτρα. Το ένα είναι άμεση προστασία από διώξεις των πιστωτών εναντίον της, πάγωμα των πληρωμών και σχέδιο αναδιοργάνωσης, εννοείται, έτσι, εξυγίανσης λέγεται τώρα πια, άρα κάτι σαν μεταρρυθμίσεις, αλλά όχι μεταρρυθμίσεις που να την τελειώνουν την επιχείρηση. Σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Και κούρεμα χρέους. Η νομολογία, με όσες ενδείξεις έχω εγώ μέχρι στιγμής, κινείται μεταξύ 50 και 90%. Έχω δει κούρεμα σε κατασκευαστικές εταιρείες από 70 μέχρι 90%. Αυτό λοιπόν το απλό πράγμα που το έχουν αποδεχθεί όλοι. Εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, γιατί και οι χώρες του αγγλοσαξονικού δικαίου αυτό εφαρμόζουν με κάποιες τροποποιήσεις. Αυτό λοιπόν που θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί πρωτίστως για τη χώρα μας, οι εγκέφαλοι των Βρυξελών το αρνούνται. Οι ανεγκέφαλοι των Βρυξελών. Σωστό η συμπλήρωση, ναι. Ναι, είναι, ναι, αυτό είναι, το είχαμε πει από την αρχή αυτό, από το 2010, ότι αυτά τα μέτρα δεν πρόκειται να δουλέψουν. Ήταν φως φανάρι ότι δεν πρόκειται να δουλέψουν, διότι δεν δημιουργείται κίνηση στην αγορά. Το αντίθετο γινότανε. Λοιπόν, όταν η ανεργία από το 9% έφτασε στο 27% επισήμως και τα λοιπά, τι να κάνεις από εκεί πέρα. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα και σου λέει να πάρουμε μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας. Ωραία, τα μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας είναι η απόσυρση του μνημονίου της 10ης Μαΐου του 2010. Αυτό είναι το μόνο μέτρο. Και η επαναφορά στην κατάσταση όπως είμαστε πριν. Και αυτό είναι που είναι μέσα στις πολιτικές του ΕΠΑΜ, είναι και αυτό. Λοιπόν, αυτά που λέει το ΕΤΣΤΑΤ τα ξέρουμε όλοι μας. Απλούστατα τα βλέπουμε καταγεγραμμένα τώρα, τα ζούμε κάθε μέρα. Με όση αξιοπιστία μπορεί να έχουν, έτσι, γιατί η πραγματικότητα είναι μάλλον χειρότερη. Εντάξει, σύμφωνοι. Αλλά κάτι είδε και αυτό, ότι βγαίνει και μας αναφέρει τα προβλήματα τα οποία εμείς αντιμετωπίζουμε επί καθημερινής βάσεως. Και εδώ πάλι θα πρέπει οι Έλληνες να αντιδράσουν, Τι άλλο να πω. Δηλαδή δεν μπορεί να υφιστάμε όλα αυτά τα πράγματα και να μην αντιδράει κανείς με την έννοια ότι μπορεί αύριο να περάσει με τον στρουθοκαμιλισμό που μας διέπει, που αφορά εμένα, εγώ τη βγάζω πέρα, δεν ξέρω αύριο τι θα γίνει και τα λοιπά, ή να μην τα βάλουμε με τις αρχές και μας έρθει τίποτα χειρότερο. Τι χειρότερο να σας έρθει. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιδράσουμε, να βγούμε στους δρόμους, να κάνουμε πάυση πληρωμών των φόρων, και θα δείτε, θα είσαστε και ευτυχείς εσείς οι ίδιοι αν σταματήσετε να πληρώνετε τους φόρους, διότι σε συζητήσεις που είχα εγώ με ανθρώπους στην επαρχία μου λέγανε μα οι γονείς μου μου μάθανε να είμαι συνεπής,
τα πληρώνω τους λογαριασμούς μου κτλ. Αυτό βεβαίως, πράγματι, σωστά κάνανε οι γονείς. Και εμένα οι γονείς μου το ίδιο μου λέγανε. Αλλά όταν οι φόροι ήταν νόμιμοι. Όχι όταν υπάρχει, δηλαδή έχουμε φτάσει στο καθεστώς που είχαμε σχεδόν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία όταν είμαστε, όταν είμαστε στην Οθωμανική, μόνο εκεί. Χειρότερο είναι, εκεί είχαν τη δεκάτη, η δεκάτη τι ήταν, όχι, το 10% του εισοδήματος. Όχι, ήταν και ο κεφαλικός φόρος που το πλήρωνες και με αυτόν είχες την άδεια να κρατήσεις το κεφάλι σου στο σώμα για ένα χρόνο. Είχες εγγύηση αυτή το πράγμα, ήταν ο κεφαλικός φόρος και της δεκάτης αυτά. Λοιπόν, και βεβαίως, μια που πιάσαμε λίγο την φορολογία, θυμάμαι εγώ από το Πανεπιστήμιο ότι ο κόσμος πληρώνει φόρους και υπάρχει μια κοινωνική, μια κρατική αντιπαροχή για τους φόρους που έρχεται. Δηλαδή δεν είναι μια μονομερή ενέργεια εκ μέρους του λαού. Και γι' αυτό στη Νορβηγία, όπου, το λέω σαν παράδειγμα, όπου οι φορολογούμενοι πληρώνουν φόρο εισοδήματος 50%. Και το κάνουν με μεγάλη ευχαρίστηση. Γιατί το κάνουν? Διότι το κράτος τους παρέχει δωρεάν ιατρική περίθαλψη από τη μέρα που θα γεννηθούν μέχρι τη μέρα που θα πεθάνουν. Τους παρέχει πολλά πράγματα δωρεάν. Κοινωνικές παροχές, στο σπίτι, ευκολίες. Δηλαδή το κράτος βοηθάει τους πολίτες να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Λοιπόν, όταν έχεις ένα κράτος το οποίο σου κάνει αυτό, βεβαίως πληρώνεις φόρους. Και διότι ξέρεις ότι οι φόροι αυτοί πάνε σε καλή μεριά. Εδώ πέρα υπάρχει μια μονομερής ενέργεια εκ μέρους του κράτους να κλέψει τους πολίτες του. Και γι' αυτό και εμείς αδιαφορούμε. Δεν αντιδρούμε, δεν πληρώνουμε. Και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε όλοι μας. Μα η λειτουργία του κράτους είναι ακριβώς αυτή. Το κράτος υπάρχει για να στηρίζει τους πολίτες του. Αλλιώς δεν έχει λόγο ύπαρξης. Δεν έχει λόγο ύπαρξης διαφορετικά. Τώρα, όταν εμείς πληρώνουμε φόρους και ξέρουμε ότι οι φόροι αυτοί πηγαίνουν στις ξένες τράπεζες, για ποιο λόγο να πληρώσουμε φόρους? Κρατικές παροχές δεν έχουμε. Το κράτος πετσοκόβεται ούτως ή άλλως, αποχωρεί από τομείς κοινωνικής πολιτικής που είχε αναλάβει. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει λόγος. Και μάλιστα, κατά την άποψή μου, είναι αντισυνταγματικό πλέον το να πληρώνεις αυτούς τους φόρους. Με ποια έννοια αντισυνταγματικό? Όχι μόνο επειδή είναι υπέρογγοι, αλλά ακριβώς επειδή δεν διοχετεύονται για τις κρατικές δαπάνες. Γι' αυτό είναι αντισυνταγματικό. Το 106 του Συντάγματος ορίζει ότι το κράτος ελέγχει την οικονομία. Παρεμβαίνει όσο πρέπει, εκεί που πρέπει, για να επιτευχθεί η ευημερία για τους πολίτες. Και ορίζει επίσης ότι η οικονομική ελευθερία δεν μπορεί να ασκείται σε βάρος του κοινωνικού συλλόγου, του συνόλου ή αντίθετα με τα συμφέροντά του. Αυτά τα πράγματα έχουν κλείψει πια. Δηλαδή υπάρχουν και νομικοί λόγοι για να μην πληρώνει κανείς τους φόρους. Απλά ο πολίτης δικαίως, ως ένα βαθμό, φοβάται τις συνέπειες. Σου λέει ότι αν δεν πληρώσω θα μου μπλοκάρουν τους λογαριασμούς, θα μου μπλοκάρουν τον αφημί, σε σκοτώνουν οικονομικά δηλαδή, συνότι θα μου πάρουν ό,τι έχω και δεν έχω, σπίτι, αυτοκίνητο και πάει λέγοντας. Αυτά φοβάται. Μα αυτά θα γίνουν έτσι κι αλλιώς. Α, μπράβο, εκεί είναι το θέμα. Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Ότι πλέον είναι ξεκάθαρο ότι αυτά θα γίνουν ούτως ή άλλως. Και το βλέπουμε ο καθένας αν πάρει το βιωτικό του επίπεδο πριν 5, 6, 7, 10 χρόνια και το συγκρίνει με το σήμερα, θα καταλάβει ότι είναι η πορεία φθήνουσα και βλέποντας γενικά το τι γίνεται στη χώρα, είναι δεδομένο ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω έναν λογικό άνθρωπο, να υπάρχει έστω και ένας λογικός άνθρωπος που να μην βλέπει αυτό το πράγμα. Αφού βλέπεις το πρόβλημα, καταπολέμησε το. Είναι απλό. Είναι απλό. Βγαίνει η Ντέλια η Βελκουλέσκου και λέει ότι, ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Χθες, προχθές. Ναι, στο Economist, στο συνέδριο του Economist. Δεν είναι, λέει, βιώσιμο το χρέος.
Κάτι θα πρέπει να γίνει με αυτό, γιατί δεν βγαίνει το πρόγραμμα, δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Τώρα το καταλάβανε. Έτσι. Κανονικά πρέπει να τους κάνει εισαγωγή αποζημίωση. Δηλαδή, εμείς πρέπει να σταματήσουμε να πληρώνουμε ως κράτος. Αν είχαμε μία κυβέρνηση, τέλος πάντων, θα έπρεπε να σταματήσει να πληρώνει, λέγοντας ότι εσείς με αυτά που μου προτείνατε με έχετε ζημιώσει τόσα δις που πλέον δεν σας δίνω τίποτα άλλο. Είμαστε επάτσι. Και πολλά σας έδωσα. Βγαίνει λοιπόν και λέει αυτό το πράγμα. Και σε μια κοινωνία που έχει 27% επίσημη ανεργία, αλλά είναι το επίσημη γιατί δεν υπολογίζουν πόσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους επειδή δεν είχαν καν τα χρήματα για να κλείσουν φορολογικά τις επιχειρήσεις, και αυτές φαίνονται ότι δήθεν λειτουργούν ενώ δεν λειτουργούν. Δεν υπολογίζουν αυτό. Δεν υπολογίζουν 300.000 ανθρώπους που έχουν φύγει στο εξωτερικό και που έπεσε το ποσοστό της ανεργίας. Ακριβώς. Έρχεσαι λοιπόν σε μια χώρα που έχει 35-40% ανεργία επί της ουσίας και προτείνεις ως Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, υποτίθεται εγκέφαλη οικονομική, ανεγκέφαλη, καλά είπατε πριν, να γίνουν, λέει, μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά. Ποια εργασιακά? Οι άνθρωποι παρακαλάνε να βρουν μια δουλειά. Οι περισσότεροι δουλεύουν με μαύρα. Παίρνουν 400 ευρώ το μήνα και σε ένα τέτοιο καθεστώς θες να κάνεις και μεταρρυθμίσεις? Τι να μεταρρυθμίσεις? Εδώ, μια που έθεσες το θέμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ένας εξειδικευμένος οργανισμός του ΟΗΕ και κακώς λειτουργεί όπως λειτουργεί καταστρεπτικά ανά το κόσμο, και γι' αυτό ήταν πετυχημένη η δήλωση του ΕΠΑΜ που έκανε με την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, που αντί να του θέσουμε τα προσφυγικά και τις αχλαμάρες που κάνανε εκεί με τα δώρα που ανταλλάξαν κτλ, του είπαμε εσύ είσαι υπεύθυνος σαν Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, είσαι υπεύθυνος και για τους εξειδικευμένους οργανισμούς του ΟΗΕ. Λοιπόν, τη στιγμή που αυτός ο οργανισμός παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα, πας να κοιτάξεις τι γίνεται εκεί πέρα. Ναι, γιατί αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα περίφημα, είναι κατοχυρωμένα στη χάρτα. Από τη χάρτα, ναι, ναι, ναι. Κοινωνικών δικαιωμάτων δηλαδή, του ΟΗΕ. Δηλαδή, ο εξειδικευμένος οργανισμός του ΟΗΕ είναι υποχρεωμένος, άνευ συζήτησης, να τα εφαρμόσει αυτά. Και βεβαίως έχουν δώσει ένα δικαίωμα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να κάνει ό,τι θέλει. Και εκεί έχει ευθύνη ο τωρινός Γενικός Γραμματέας και όλη η προκατοχή του, που δεν δώσανε καμία σημασία στον οργανισμό αυτό να το επαναφέρουν στη τάξη. Ναι, γιατί το δούνου του όπου πέρασε έφερε καταστροφή. Όχι μόνο τώρα, δεκαετίες τώρα όπου περνάει αφήνει καταστροφή. Και δεν ήταν ο λόγος για το οποίο δημιουργήθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα με τον Bretton Woods, δημιουργήθηκε για να υπάρξει μια ισορροπία στις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος κτλ. Και τώρα έχει γίνει αυτός ένας μηχανισμός καταστροφής των μελών του πάλι, σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούνα ράτσα, ούνα φάτσα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι θεσμοί μόνο θεσμικά δεν λειτουργούν, έτσι. Έτσι. Μόνο θεσμικά δεν λειτουργούν. Είναι ένα τόσο αντιδημοκρατικό πλαίσιο που ουσιαστικά είναι μια σύγχρονη μορφή δουλείας. Και είναι και η χειρότερη μορφή δουλείας, γιατί είναι δουλεία σε ένα απρόσωπο χρήμα που δεν ξέρουμε ποιος το ελέγχει, πώς το κατευθύνει. Και το μόνο που ξέρουμε είναι τι σκοπούς έχει. Και ο σκοπός είναι απλός. Είναι η υποδούλωση όλου του κόσμου. Απλά ξεκίνησαν από τη χώρα μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος κάποια στιγμή και να το δώσουμε να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι λαοί κάποια στιγμή. Ναι, ναι. Να το συνειδητοποιήσουν. Διότι θα πρέπει, βέβαια, δεν αρκεί να εξεγερθεί ένας, θα πρέπει να εξεγερθούν πολλοί και συγχρόνως για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ναι, και βεβαίως για την ανθρωπότητα, βέβαια, τώρα ας κοιτάξουμε λίγο και την ανθρωπότητα. Αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο χρέος ανέρχεται στα 603 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, φανταστείτε, θα το διαγράψουμε. Το παγκόσμιο χρέος, 603 εκατομμύρια, αλλάζει η ανθρωπότης.
αλλάζει η ανθρωπότηση. Δηλαδή γίνεται μηδέν και αρχίζουν μία παραγωγική δραστηριότητα των κρατών και τα λοιπά, αν γίνει σωστά, που πλέον ούτε για πολέμους θα συζητάμε, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και αυτό το έχω προτείνει, δημοσίως. Θυμάμαι μια πρώτη φορά που το πρότεινα δημοσίως ήταν το 2012 σε ένα συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη που ήταν παρόν και ο Ερντογάν. Και όταν το είπα, έπεσε μια νεκρική σιωπή, ήταν πολλοί τραπεζίτες μέσα εκεί. Έπεσε μια νεκρική σιωπή. Είναι γιατί θα μείνουν άνεργοι. Και βεβαίως, όχι, ακούστε τώρα. Και βεβαίως, αυτός που έκανε το συντονισμό, που ήταν ένας πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γερμανία όταν έγινε η Ένωση, ένας ναύαρχος ήταν, λέει, επιτέλους έχουμε μια καινούρια ιδέα. Διότι δεν υπήρχε καμιά καινούργια ιδέα. Σωστή, κακή. Τι έχετε να πείτε? Τίποτα. Τίποτα. Κανείς δεν είπε. Βεβαίως στο διάλειμμα πέσανε όλοι οι τραπεζίτες πάνω μου και μου λέει, καλά, πώς ήρθε να πεις κάτι τέτοιο και εμείς τι θα κάνουμε? Του απαντάω, εσείς θα χειρίζεστε τα μυευτήριά μας και τίποτα άλλο. Αυτά. Μετά μια άλλη φορά ήμουν σε ένα αεροπλάνο, ταξίδευα από Βρυξέλλες και είχα μαζί μου τον πρώην Υπουργό Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας. Και του λέω την ιδέα. Του λέω, εσείς είσαστε στο G20. Ναι. Ευκαιρία να προβληθείτε. Με κοιτάει καλά, πρώτη φορά το ακούω κάτι τέτοιο. Του λέω, βέβαια, εσείς που να προλάβετε με τόση δουλειά που έχετε να σκεφτείτε. Άλλη θα το αναθέσω στον υφυπουργό μου που ήταν δίπλα. Δεν μπορείς να το αναθέσεις στον υφυπουργό σου, είναι άξιος άνθρωπος. Αυτό είναι υπεράνω όλων αυτών. Πεις στον πρόεδρό σου, να τεθεί σε ανώτατο επίπεδο κτλ. Και τι μου λέει μετά, αρχίζει και σκέφτεται σαν Τούρκος και μου λέει, καλά, και εμείς τι θα βγάλουμε από αυτή την ιστορία? Λέω, δεν θα έχετε χρέος. Μα κανείς δεν θα έχει χρέος. Τότε κρατήστε εσείς το δικό σας το χρέος και αφήστε τους άλλους να μην έχουν χρέος. Να, αυτό θα βγάλετε. Οπότε κατάλαβα ότι με τους πολιτικούς δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βγάλεις άκρη. Και το έχω γράψει αυτό, δηλαδή είναι κάτι το οποίο το επιμένω, διότι μπορεί να αλλάξει τη μορφή της ανθρωπότητας αυτό το πράγμα, η διαγραφή του παγκοσμίου χρέους. Αλλά κανείς δεν το θέλει. Και οι μόνοι που μπορούν να το κάνουν είναι η ομάδα των G20 και των G7-8. Μα είναι και αφύσικο, με την έννοια ότι το παγκόσμιο χρέος, τελευταία φορά που είδα τα στατιστικά δεδομένα, ήταν 3,5 φορές το παγκόσμιο ΑΕΠ. Οπότε τίθεται ένα απλό ερώτημα. Σε ποιον χρωστάμε? Μας δάνεισαν εξωγήινοι ή κάτι, δηλαδή δεν είναι παράλογο έτσι. Είναι παράλογο 100%. Το χρέος πάντα ήτανε μηχανισμός εξάρτησης και δουλείας. Οι νοικοκυρέοι, οι πάλι συντηρητικοί και οι δικοί μας, όταν άκουγαν ότι θα δανειστείς, ήταν ένας έμπορος και σου λέει, εγώ για να κινηθώ θέλω κεφάλαιο κίνησης, θα δανειστώ. Σου λέει, θα δανειστείς, κακό πράγμα. Προφανώς είναι κακό πράγμα. Είναι κακό πράγμα γιατί άμα δανείζεσαι αυτομάτως ο άλλος έχει στο χέρι. Είναι πανάρχια συνταγή αυτή. Ως όλων δεν έμεινε τυχαία ο σοφός στην παγκόσμια ιστορία. Έμεινε γιατί διέγραψε το χρέος. Και η συσάκθεια. Βέβαια. Είναι η πιο επαναστατική κίνηση που μπορεί να κάνει κανείς. Υπάρχει δε η έκθεση του Βρετανικού χρηματοπιστωτικού οίκου McKinsey, η οποία δημοσιεύτηκε τώρα, αν θυμάμαι καλά, 25 Φεβρουαρίου του 2015, μπορεί να τη βρει κανείς στην ιστοσελίδα της McKinsey, είναι βέβαια στα αγγλικά, που παρουσιάζει ένα πράγμα που είναι οξύμορο, είναι περίεργο. Όλα τα κράτη του κόσμου, όλα ανεξαιρέτως, υπανάπτυκτα, ανεπτυγμένα, υποανάπτυξη, ό,τι θέλετε, όλα μα όλα τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζουν αύξηση του δημοσίου χρέους. Πράγμα που με βάση τις λειτουργίες της οικονομίας είναι αφυσικό. Είναι αφύσικο, είναι μηχανισμός υποδούλωσης, ο οποίος βρήκε ευκαιρία με την πτώση των ανατολικών καθεστώτων
και υποτίθεται την ιστορική δικαίωση του καπιταλιστικού συστήματος να δείξει τα δόντια του σε όλους. Και τώρα αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον κυβερνήσεις, δεν υπάρχουν ανεξάρτητα κράτη και όποια θέλουν και τολμάνε να πούν ότι είναι ανεξάρτητα δέχονται επίθεση από παντού, διότι η οικονομικά ισχυρή αυτού του πλανήτη χωρίς κανέναν έλεγχο πλέον, απολύτως κανέναν έλεγχο και υποτίθεται δικαιωμένοι με την νεοφιλελεύθερη λογική, μπορούν και εκβιάζουν στα ίσα όσες κυβερνήσεις και όσα κράτη δεν είναι ήδη πουλημένα, γιατί βέβαια με τον τρόπο που λειτουργεί η εντός εισαγωγικών δημοκρατία, το αντιπροσωπευτικό σύστημα ουσιαστικά, δεν έχει καμία σχέση με δημοκρατία αυτό το πράγμα, στις μέρες μας, για να φτάσει σε σημείο να αναδειχθεί στην κυβέρνηση, στην εξουσία οποιοδήποτε κράτος, πρέπει πρώτα να έχει πουληθεί. Έτσι. Κανένας, φανταστείτε έναν μέσο άνθρωπο, άξιο, με γνώσεις, με πτυχία, με μεταπτυχιακά, με όραμα για το λαό του, με αγάπη για τους πολίτες, να θέλει να καταλάβει την εξουσία, να διοικήσει τέλος πάντων τη χώρα του. Άμα δεν υπογράψει, άμα δεν συνθηκολογήσει πριν καν αναδειχθεί, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει στην εξουσία. Ποτέ. Γιατί αυτό το πράγμα είναι μηχανισμός υποδούλωσης. Υπάρχει δε... Εγώ έχω ειδίκευση στο δίκαιο του ανταγωνισμού, έτσι. Το ότι υπάρχει δίκαιο ανταγωνισμού είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο νεοφιλελευθερισμός σαν οικονομικό σύστημα είναι αποτυχημένο. Γιατί τι σημαίνει δίκαιο ανταγωνισμού? Δίκαιο ανταγωνισμού σημαίνει ότι αν αφήσω την αγορά εντελώς ελεύθερη να αυτορυθμίζονται όπως υποστηρίζουν αυτοί, θα προκύψουν τρομερές ανισότητες, όπως και προκύπτουν. Διότι πολύ απλά ο οικονομικά ισχυρός τον ανίσχυρο κάποια στιγμή θα τον καθυποτάξει. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού λοιπόν τι κάνει, υποτίθεται? Ενεργεί έτσι, είναι κρατική, ανεξάρτητη αρχή μεν στις περισσότερες χώρες, αλλά υποτίθεται κρατική και ενεργεί έτσι ώστε να ελέγχονται οι δυνάμεις της αγοράς. Γιατί ξέρουν ότι αν τις αφήσω ανεξελεγκτές, τελειώσαμε. Και το 106 του Συντάγματος αυτό λέει, όταν λέει ότι το κράτος θα επεμβαίνει. Ότι δεν θα είναι πάτε σκυλιά, λέστε. Αυτό το πράγμα λοιπόν, προσέξτε την αντίφαση τώρα. Ενώ ισχύει σε όλα τα πολιτισμένα εντός εισαγωγικών κράτη του κόσμου, σε όλες τις δυτικές κοινωνίες, δεν ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν έχουμε μια παγκόσμια επιτροπή ανταγωνισμού που να λέει στον οικονομικά ισχυρό, όπα μεγάλε μέχρι εδώ, δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη συγχώνευση, δεν μπορείς να κάνεις αυτό το καρτέλ, γιατί θίγονται οι καταναλωτές, οι πολίτες δηλαδή. Δεν υπάρχει τέτοιο έχω πράγμα. Έχω την εντύπωση, παλιά ήταν το GATT. Ναι, η συμφωνία της GATT ως ένα βαθμό. Που είχε μέχρι ενός ορισμένου. Είχε να κάνει περισσότερο με τους δασμούς. Ναι. Δηλαδή και αυτό ήταν μια μορφή δωρεού ύπου, διότι... οι ενέργειες τους όλες αποσκοπούσαν στο να μην μπορούν να επιβάλλονται δασμοί σε εισαγόμενα προϊόντα. Tariff and trade είναι. Ναι, ώστε να κυκλοφορούν υποτίθεται τα εμπορεύματα ελεύθερα ανά τον κόσμο. Laissez-faire, laissez-passer, έτσι. Αυτό το πράγμα όμως, επί της ουσίας, δηλαδή αν κάτσουν τα κράτη και δεχθούν, που το έχουν δεχθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό σήμερα και είναι και ένα και από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει και η χώρα μας, ότι δεν θα βάζουν δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα. Πολύ απλά δεν μπορούν να προστατεύσουν την εγχώρια παραγωγή. Πολύ απλά αυτοί που διαχειρίζονται τις εγχώριες πλουτοπαραγωγικές πηγές θα αναγκαστούν να τις ξεπουλήσουν ή να υποκύψουν στις πιέσεις άλλων πλουσιότερων που θα έρθουν απ' έξω. Και τελειώνεις. Δηλαδή και αυτό το πράγμα, αν το δει κανείς οικονομικά, είναι μια μορφή δωρεού ύπου. Σου λέει, εντάξει, μην βάζεις δασμούς για να κυκλοφορούν τα εμπορεύματα. Όχι, θα βάλω δασμούς. Γιατί θέλω να πουλάω τα δικά μου εμπορεύματα πρώτα και μετά να εισάγω. Γιατί θέλω να αναπτύξω την εγχώρια βιομηχανία, τεχνολογία, τεχνογνωσία και την έρευνά μου για να αναπτύξω αυτά τα προϊόντα. Και ναι ρε φίλε, θα βάζω δασμούς. Δεν θα μπαίνεις εσύ με το κινέζικο μπλουζάκι που εκμεταλλεύεσαι 1 δισεκατομμύριο Κινέζους, ας πούμε, και δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί, και αν είναι ένα κομμάτι ψωμί, για να μου κλείσει σε μένα όλες τις εγχώριες βιομηχανίες ενδυμάτων. Δεν θα το κάνω. Θα βάλω δασμούς. Ήτανε και αυτό δηλαδή ένας μηχανισμός, γιατί το σχέδιο είναι πολύ παλιό. Είναι από τότε. Το σχέδιο είναι από τότε.
ουσιαστικά. Πώς θα καταδυναστεύσουμε τους πολίτες. Μόλις λοιπόν όσο ήταν το Ανατολικό Μπλοκ, έπρεπε να κρατήσουν και κάποιες προφάσεις δημοκρατίας, και γι' αυτό οι δυτικές ευρωπαϊκές κοινωνίες τότε αναπτύχθηκαν και είχαν και πολύ καλό κοινωνικό κράτος, και τους έλεγες έχω και ελευθερία, έχω και κοινωνικό κράτος, έχω απ' όλα, το δικό σου σύστημα είναι αποτυχημένο. Μόλις έπεσε το αποτυχημένο σύστημα, την ξεχάσαμε τη δημοκρατία εντελώς. Το δημοκρατικό έλλειμμα στην ΕΟΚ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν υποτεθεί ότι ήταν σε μια κλίμακα μέχρι το 100 τότε, στο 20, τώρα έχει φτάσει στο 98, δεν ελέγχουμε τίποτα από όσα αποφασίζονται. Γίνονται διαπραγματεύσεις πίσω από κλειστές πόρτες για το TTIP και όλα τα υπόλοιπα και δεν μας λένε τίποτα, θα μας τα ανακοινώσουν μια καλή μέρα. Πού πάμε? Πάμε ολοταχώς προς παγκόσμια σκλαβιά. Και δεν το έχουμε καταλάβει. Δηλαδή, ακόμα και εμείς. Η παγκόσμια καταστροφή. Ναι, εντάξει. Προφανώς. Αυτό είναι το. Μα και εμείς ως Έλληνες πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας. Δηλαδή, έτσι όπως μας πάνε, θα πεθάνουμε όλοι. Απλά θα αλλάζει η ημερομηνία θανάτου του καθενός κατά τι. Μόλις συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα και ενωθούμε και βάλουμε στην άκρη τις διαφορές μας, θα έχουμε κάνει το πρώτο και μεγάλο βήμα. Δυστυχώς δεν παίρνουν στην άκρη οι διαφορές μας. Όταν προσπαθείς να εξηγήσεις ότι το ΕΠΑΜ δεν είναι δεξιό ούτε αριστερό, αλλά και πρέπει να χρησιμοποιήσεις, να τρέξεις πίσω στο Βυζάντιο ή μετά την ανεξαρτησία που ήταν φιλοαγγλικό, το αγγλικό, το γαλλικό και το ρώσικο κόμμα, πρέπει να πας εκεί πίσω πριν από το κομμουνισμό, για να τους εξηγήσεις ότι μπορεί να υπάρχει ένα κόμμα που δεν είναι δεξιό ή αριστερό κτλ. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις συντηρητικό ή προοδευτικό. Αυτό είναι πιο λογικό. Αλλά όλο αυτό το πράγμα, και δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Παρόλα αυτά, εγώ έχω ενδείξεις ότι σιγά σιγά, λόγω των συνθήκων βέβαια, ριζοσπαστικοποιείται όλο και μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας και ριζοσπαστικοποιούνται αυτοί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή ο μέσος πολίτης είναι αυτός που σιγά σιγά οργίζεται και λέει όχι, ως εδώ και μη παρέκει. Ο μέσος πολίτης. Αλλά τι κάνει όμως? Ακόμα δεν κάνει τίποτα, γιατί είναι οργανωμένο, δεν είναι οργανωμένος. Είναι παγιδευμένο σε διάφορες ιδεοληψίες. Και κυρίως έχουν φροντίσει να ευτελίσουν τόσο πολύ την έννοια της πολιτικής και της ενασχόλησης με τα κοινά, είτε αυτό λέγεται δημοτικές εκλογές, είτε λέγεται συνδικαλισμός, οτιδήποτε και να λέγεται, που πλέον έχει χάσει την εμπιστοσύνη του σε όλα. Σε όλα. Σου λέει τι είσαι εσύ, κόμμα. Άμα ακούσει κόμμα πρώτα απ' όλα, αλλάζει πεζοδρόμιος. Κόμμα, άσε, έχω χορτά, δεν θα πάρω. Ευχαριστώ, γεια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς πρέπει να αντιδράσουμε. Και ότι έχουμε και τη δυνατότητα. Έχουμε επιστήμονες. Έχουμε ανθρώπους που έχουν εμπειρία ζωής. Έχουμε ανθρώπους που έχουν θητεύσει σε διάφορες θέσεις, ο καθένας στον τομέα του. Έχουμε εκπαιδευτικούς με όραμα. Έχουμε γιατρούς που ξέρουν τι σημαίνει να βοηθάς τον πλησίον όταν υποφέρει και τον βλέπουν κάθε μέρα, και νοσηλευτές. Έχουμε τα πάντα. Γιατί το κυριότερο σε κάθε αλλαγή τελικά είναι το έμψυχο δυναμικό. Και δόξα τω Θεώ, αυτή η χώρα έχει ανθρώπους καταρτισμένους και φιλότιμους, ακόμα και αν αυτό δεν φαίνεται πλέον στις μέρες μας. Είμαστε φιλότιμοι. Ναι. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Οποιαδήποτε άλλη εντός εισαγωγικών πολιτισμένη ευρωπαϊκή χώρα, εάν υπό τις συνθήκες τις δικές μας, τις κακουχίες που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, εάν ήταν υποχρεωμένη να δεχθεί τόσο μεγάλο προσφυγικό και μεταναστευτικό ρεύμα, όχι δεν θα μπαίνανε μέσα στη θάλασσα για να τους βγάλουν έξω τους ανθρώπους να τους σώσουν, θα βουτάγανε μέσα για να τους πνίξουνε. Έτσι, και φάνηκε αυτό. Ήψωσαν φράχτες με την πρώτη ευκαιρία. Δυστυχώς. Ναι, είχαμε όμως και την εμπειρία, μην ξεχνάμε, το ανεξάρτητα αν ήταν δικοί μας άνθρωποι, το 23 δεχθήκαμε 1,5 εκατομμύριο. Σωστό, ναι. Ανθρώπους, τη στιγμή που ο πληθυσμός μας ήταν 4 εκατομμύρια. Σε ένα μήνα μέσα,
Αυτό κάνει κανένα άλλος. Δεν νομίζω να υπάρχει προηγούμενο άλλου κράτους που να το έχει κάνει. Πιθανώς να κάνω λάθος και ίσως να έγινε κάτι στις Ινδίες όταν έγινε η διαίρεση με το Πακιστάν και εκεί έγινε μετακινήσεις πληθυσμών. Αυτό. Πάντως εγώ επιμένω, διότι με τις συνθήκες αυτές είναι αδιανόητο για οποιονδήποτε άλλο ανήκει εντός εισαγωγικών στον πολιτισμένο δυτικό κόσμο αυτό που κάνουν οι Έλληνες τόσους μήνες τώρα, χωρίς να έχουμε κρούσματα ξενοφοβίας. Και είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι τα ακροδεξιά κόμματα στην Ελλάδα είναι ακόμα σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, δεν είναι βέβαια χαμηλό να το λες και να χαμογελάς, αλλά είναι χαμηλό σε σχέση με το εξωτερικό. Μα τι γίνεται στην Ολλανδία, τι γίνεται στη Δανία, τι γίνεται στη Σουηδία, τι γίνεται με το ARD στην Γερμανία. Ακόμα και ο Φάραντζ είναι ξενοφοβικός. Η Λεπέν, πού να κοιτάξεις, η Λέγκα του Βορρά στην Ιταλία. Στην Αυστρία ο πρόεδρος που βγήκε με το ζόρι με τις επιστολικές ψήφους του εξωτερικού. Όπου και να κοιτάξει, ο Ούγγρος. Ποιον θέλετε να πιάσουμε, ποιον, δεν υπάρχει. Δυστυχώς ο ελληνικός πολιτισμός ένα πράγμα προσέφερε στο παγκοσμίως, τον ανθρωποκεντρισμό, ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στον άνθρωπο. Δεν τους το μάθαμε, δεν τους το έχουμε μάθει. Εμείς μπορεί να το έχουμε ενδόμηχα πια με όλα μας τα προβλήματα, μέσα στην ψυχολογία μας και την κληρονομιά τόσων χιλιάδων ετών ιστορίας, αυτοί δεν το έχουν μάθει. Είναι, δηλαδή, με την πρώτη δυσκολία, την ιδεολογία του ναζισμού που ξεχωρίζει τους ανθρώπους, σου λέει αυτοί ας πεθάνουν και εμείς είμαστε η αρία φιλή, δεν ξέρω εγώ τι, την έχουν στο τσεπάκι τους. Είναι φοβερό. Λες και δεν υπάρχει πολιτισμός, που δεν υπάρχει δηλαδή, σε αυτή την οικουμένη. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Κι όμως έχουμε αποδείξει ότι εμείς μπορούμε. Είμαστε διαφορετικοί σαν λαός. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε κάποια στιγμή. Αν θέλουμε, μπορούμε. Βεβαίως αν θέλουμε, ναι, πάντα. Και πρέπει να θέλουμε. Ένα άλλο θέμα ήθελα λίγο να αναφερθώ. Είναι το θέμα του ΝΑΤΟ, το οποίο κινείται παρανοϊκά αυτές τις μέρες. Βλέπουμε ότι δημιουργεί μια ένταση προς τη Ρωσία ή προς εξωγήινους, δεν ξέρω, διότι λέει ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε, λέει, το ΝΑΤΟ. Και το ερώτημά μου είναι να δει ποιο να ενισχύσουν, ποιος είναι ο εχθρός. Παλιά ήταν το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, τώρα δεν υπάρχει Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Και μάλιστα βγαίνει και έχουν αρχίσει κάτι ασκήσεις εκεί στα ανατολικά πλευρά της Ρωσίας. Στα δυτικά. Ναι. Αυτά και σαν να συμβαίνει κάτι το οποίο δεν υπάρχει λόγος να συμβαίνει. Και, και ξαφνικά βλέπεις τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι πρέπει να σταματήσουν οι πολεμοχαρείς δηλώσεις και οι εκδηλώσεις του ΝΑΤΟ. Μα κύριε μου, εσύ είσαι μέλος του ΝΑΤΟ. Σε χέρια σου είναι να το σταματήσεις. Βέβαια μου είπανε μετά ότι αυτά είναι για εσωτερικούς λόγους, διότι έχουν εκλογές, θα έχουν σε λίγο και θέλει κτλ. Αλλά παρόλα αυτά είναι παρανοϊκό να έχεις ένα κράτος, τα ισχυρότερα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, να λέει να σταματήσει αυτή η κατάσταση κτλ. Και υπάρχει και το άλλο το θέμα με τις κυρώσεις, με την παράταση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Ρωσίας, όπου φαίνεται σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων που είναι οι πρέσβεις, πάρθηκε η απόφαση για να συνεχιστούν οι κυρώσεις και η Ελλάδα ως γνωστόν, ενώ είχε τη δυνατότητα να πει όχι και θα πέφτανε οι κυρώσεις, δεν το έκανε. Για άλλη μια φορά. Για τρίτη φορά. Για τρίτη φορά. Έχει αυτό. Και όταν είχε έρθει ο Πούτιν εδώ πέρα, έλεγε ο άλλος για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος και ο Πούτιν έλεγε καταλαβαίνουμε τα προβλήματα τα οικονομικά που έχετε. Λοιπόν, κάτι δεν πάει καλά με το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, σου ζητάει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Στόλτενμπεργκ, σου λέει να αυξήσεις τις δαπάνες στρατιωτικές. Και όσοι βρίσκονται σε καθεστώς
όχι μνημονίου, σε καθεστώς λιτότητος, να εξαιρεθούν για τις στρατιωτικές δαπάνες. Άρα για το έπιασε ο Καμένος αυτό. Ναι, μα ούτως ή άλλως κάπου διάβασα ότι γενικά η συμμετοχή μας στις τελευταίες ασκήσεις του ΝΑΤΟ ήταν αισθητά μειωμένη ακριβώς λόγω οικονομικής δυσπραγίας, έτσι. Αλλά το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι ένας οργανισμός που με την κατάρρευση του Συμφώνου της Βαρσοβίας έπρεπε να έχει φύγει, έπρεπε να έχει καταργηθεί. Από εκεί φάνηκε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ναι. Από τη μη κατάργηση φάνηκε. Και τι γίνεται τώρα. Ακολουθούν ηλιθιωδώς, κατά την απόψη μου, μία πολιτική, μία προσπάθεια απομόνωσης της Ρωσίας, και απομονώνοντας τη Ρωσία από την υπόλοιπη Ευρώπη, τη σπρώχνουν στην αγκαλιά της Κίνας και αντίστοιχα την Κίνα στην αγκαλιά της Ρωσίας, γιατί και την Κίνα την πιέζουν στον ειρηνικό αντίστοιχα οι Αμερικανοί. Έχουν διανοηθεί τι θα συμβεί αν ποτέ τα βρουν η Ρωσία με την Κίνα 100% και ποιος θα είναι ο ισχυρότερος σε αυτόν τον πλανήτη και τι θα σημαίνει αυτό για τον πλανήτη. Δηλαδή, εντάξει, πάντα τους είχα για χωριάτες τους Αμερικανούς. Πάντα. Δεν έχουν βάθος σκέψης. Είναι... Και άγρια ιστορίες. Ακριβώς. Μα είναι... αυτό είναι χαρακτηριστικό όλων των νέων χωρών, αν θέλετε. Η γυραιά Ήπειρος, η Ευρώπη, οι πάλι εμείς, είμαστε πιο γραφειοκράτες, πιο αργοί στις αποφάσεις, αλλά είμαστε και πιο φιλοσοφημένοι και βλέπουμε μακριά. Οι νέες χώρες, επειδή ήταν άνθρωποι που φύγανε να κάνουν την... να βρούνε την τύχη τους κάπου αλλού και έπρεπε να παίρνουν αποφάσεις γρήγορα. Αυτό τους έχει επηρεάσει και σαν νοοτροπία. Και βλέπετε ότι λύνουν προβλήματα που εμάς μας παιδεύουν δεκαετίες πρακτικά μέσα σε μια-δυο εβδομάδες, ας πούμε. Σε αυτόν τον τομέα είναι καλή, στην τεχνολογία είναι καλή. Όταν έρχεσαι σε θέματα που πρέπει να τα σκεφτείς λιγάκι, να τα ζυγίσεις για να δεις το πώς θα δράσεις. Αυτό χωρίς... που λες μου θυμίζει. Είναι δηλαδή απέδευτη. Όταν ήμουν στην Κίνα, είχα μια συζήτηση με το Υπουργείο Εξωτερικών τότε. Και βεβαίως οι Κινέζοι έχουν μεγάλη εκτίμηση στις χώρες που έχουν μια μεγάλη ιστορία όπως εμείς. Και έχω άριστες σχέσεις ακριβώς για αυτό το λόγο με τους Κινέζους. Λοιπόν, συζητούσαμε μια μέρα για τους Αμερικάνους. Μου λένε, διότι ήταν τότε που οι Αμερικάνοι είχαν πει να κάνουν δημοκρατία στην Κίνα. Μου λέει ο Κινέζος, ο συνομιλητής μου, λέει, αυτοί τι ξέρουνε. 300 ετών κράτος είναι. Θα μα πούνε εμάς να κάνουμε δημοκρατία. Δεν έχουν καταλάβει ότι πρώτη φορά στην ιστορία της Κίνας δεν υπάρχει λοιμός. Δεν υπάρχει λοιμός, τον έχουμε εξαλείψει. Και αυτό είναι κάτι το τρομερό για μας, ένα τρομερό επίτευγμα για όλο αυτό το. Και εμείς τους λέμε βεβαίως να κάνουμε δημοκρατία, αλλά θα μας ταΐσετε μετά. Και αλλάζουν το θέμα. Λοιπόν, αυτό είναι. Κράτος 300 ετών, τι μιλάει. Αυτή την έννοια τους βλέπει ο Κινέζος, τους Αμερικάνους. Είναι ανεξήγητες οι κινήσεις. Όχι ανεξήγητες, είναι μάλλον αυτοκτονικές, θα έλεγα, οι κινήσεις που κάνουν τον τελευταίο καιρό. Όπως επίσης θυμάμαι μια φορά που ήμουν πάλι στο ίδιο συνέδριο της Κωνσταντινούπολη, που ήταν η κυρία... η κυρία Άλμπραϊτ, η οποία υποστήριζε τον βομβαρδισμό του Ιράν. Βομβαρδίσουμε, να κάνουμε το ένα, το άλλο κτλ. Και στο διάλειμμα του καφέ της λέω, κυρία Άλμπραϊτ, ξέρετε ότι το Ιράν λεγόταν κάποτε Περσία. Μόνο που δεν μου έδωσε καστούκι. Βεβαίως το ήξερα. Λέω, μα μιλάτε σαν να μην το ξέρετε. Διότι δεν μπορεί σε μια χώρα με μια τέτοια ιστορία να λέτε ότι θα την ξαφανίσουμε από το χάρτη. Ναι. Και τελικά τι έγινε? Δεν βομβαρδίστηκε. Υποχώρησαν. Υποτίθεται ότι έκανε κάποια υποχώρηση και το Ιράν. Αλλά... και αγοράσαν τα Boeing. Η ουσία είναι όμως ότι αυτή η πολιτική απομονωτισμού που ακολουθούν στο δίδυμο Ρωσίας-Κίνας έχει προσθέσει και το Ιράν. Οι πετρελαϊκές εισαγωγές της Κίνας, το συντριπτικό κομμάτι τους είναι από το Ιράν. Ναι. Δηλαδή, όσο αυτοί πάνε να σπρώξουν, να χαρακτηρίσουν κάποιον ως εχθρό και επικίνδυνο,
τόσο αρχίζουν και ενώνονται οι εχθροί και επικίνδυνοι και δεν ξέρεις τι θα προκύψει από εκεί και πέρα. Βέβαια, όμως αγοράσανε και τα Boeing οι Ιρανοί. Τρομερή συμφωνή είναι αυτή. Τέλος πάντων. Μου φαίνεται ότι φτάνουμε προς το τέλος. Ναι, έχουμε ξεπεράσει την ώρα κατά πολύ. Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε τους ακροατές μας που μας ακούσανε και τους ευχόμαστε καλή δύναμη και να σκεφτείτε λίγο αυτά τα οποία είπαμε, διότι πρέπει να βγούμε στους δρόμους, να πολεμήσουμε αυτό τον ανελαίητο εχθρό που είναι αφενός μεν το καθεστώς το ελληνικό, αφετέρου δε το εξωτερικό, η διπλή κατοχή. Χαιρετώ από μένα. Από την πλευρά μου έχω να πω το εξής. Όταν θα βγαίνουμε στην κοινωνία, να μην τρέφουμε εμείς την αυταπάτη ότι ο υπόλοιπος κόσμος έχει καταλάβει τις δικές του αυταπάτες. Ας είμαστε επικείς με τους συμπολίτες μας. Η δουλειά μας είναι ακριβώς να τους δείξουμε τι συμβαίνει και να τους πάρουμε από το χέρι και όλοι μαζί να πάμε να ανατρέψουμε αυτό το πράγμα. Κλείνω με μία τριπλή ευχή. Καλό Brexit, καλό Grexit και καλή λευτεριά. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή».